σας. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Είναι αυτό το τραγούδι. Στην εποχή σου είναι, εγώ δεν το ξέρω το τραγούδι. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι, ποιο είναι αυτό το σολάκι. Μα είναι άμπα. Άμπα, 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 δεν το ξέρω. Έχω ξεκινήσει δυνατά σήμερα πάλι, άτιμη. Άμπα, άμπα, άμπα. Μα τόσο χιούμορ, πού το βρίσκω ειλικρινά. Είμαι στήρα από τη γη. Πραγματικά είναι μοναδικό το χιούμορ σου. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Εντελώς. Ξυπνήσατε καλά? Γιατί μου πως κοιμηθήκαμε να ξυπνήσουμε καλά. Εσύ γιατί δεν κοιμήθηκες? Για κάποιο λόγο ο καθένας μας δεν κοιμήθηκε απόψε. Εσύ γιατί δεν κοιμήθηκες? Δεν ξέρω, δεν κοιμήθηκα καλά. Είναι της ηλικίας. Μπορεί. Είναι βουλωμένο όλο το σύστημα και ξέρεις όταν δεν είναι το σύστημα να αναπνέεις καλά. Όλα τα έχει δει. Άνοιγε το παράθυρο. Άνοιγε το παράθυρο. Να μπαίνει ο αέρας, ο πρωινός. Εγώ λέω να βάλω ένα παράθυρο τον Μπέζα. Κανονικό και να ακούμε αυτά που λέει. Τον αγαπώ δηλαδή πραγματικά. Καλά, όσο μεγαλώνουμε, κοιμόμαστε λιγότερο. Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ θυμάμαι τον παππού μου, ας πούμε, κοιμόταν 2 ώρες κάθε βράδυ. Καλά, ξερνά, λέει. Εγώ ωριακά σας βλέπω, παιδιά. Συνεχίζει. Αλλά δεν σας αισθάνομαι. Γιατί έχω τόσο κορτιζόν στο σώμα μου. Τι είπατε σε εσένα? Έπαθα αλλεργικό σοκ το βράδυ. Όχι, δεν έχω φάει αυγά. Αλλά δεν μπορούσα να σας απαντήσω ότι δεν έχω φάει αυγά. Γιατί ήμουν ένα τέρας εχθές. Τι είχες? Έπαθα εξάνθημα, πρίστηκα, είχα τρομερή φαγούρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μια φωτογραφία, αλλά λέω μετά άσε. Έχω φωτογραφίες. Έχω δείξει πώς ήμουν, αλλά ντράπηκα να τις δημοσιοποιήσω στο γκρουπ. Με τη διατροφή που έχεις κάνει, πάντως έτρωγες αυγά. Τέλος πάντων. Μάλιστα, γιατρέ. Έβλεπα τις διαγνώσεις που γινόντουσαν στο γκρουπ και πραγματικά ήθελα να επέμβω, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε γιατί είχα ένα προσωπικό θέμα. Αλλά μου φτιάξατε το κέφι. Σχεδόν γιατροί, ακριβώς όπως το λέω. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε.